Ευχαριστούμε πολύ. Οι γονείς του Άλκη συγκινούν και ζητούν δικαίωση από το γήπεδο Ανθή Καραγιάννη, όπου βρέθηκε ο πατέρας του Άλκη Καμπανού, για να τιμήσει με την παρουσία του τον αγώνα αγάπης μεταξύ Καβάλας και Δράμας. Για τον λόγο αυτό, η ειδική εκπομπή, αφιερωμένη στην οπαδική βία η οποία πέρασε σε άλλο επίπεδο μετά τη δολοφονία του Άλκη, πραγματοποιήθηκε μέσω της τηλεόρασης του Σέντερ. Αυτά τα φαινόμενα της βίας δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνουν, έχουν συμβεί στο παρελθόν και εγώ μπορώ να πω τουλάχιστον έχουμε δεκαετίες που βλέπουμε επαναλαμβανόμενα τέτοια περιστατικά. Βέβαια θα πει κανείς ότι δεν είχαμε φτάσει αρκετές φορές σε ένα τέτοιο φωνικό, σε μια τέτοια κατάσταση εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο εγώ μπορώ να θυμηθώ ότι τα τελευταία 4,5 χρόνια στη Θεσσαλονίκη έχουμε 3 νεκρούς από φαινόμενα αθλητικής βίας ή που έχουν σχέση με την αθλητική βία. Το ιδιώνυμο, όπως είχε χαρακτηριστεί έγκλημα και μια άλλη σωρία διατάξεων, η οποία είχε θεσπιστεί τότε με τον περιβόητο νόμο Ορφανού, είχε αποδώσει αποτελέσματα. Θα θέλω όμως να θυμίσω ότι αυτά τα αποτελέσματα και η συγκεκριμένη τότε νομοθεσία ήταν βορρά και αντικείμενο πολέμου τόσο από τις ΠΑΕ όσο και από τους οργανωμένους φιλάθλους και επί το τέλει με την οπισθοχώρηση της πολιτείας αυτό το νομοθέτημα κατέρευσε. Ένας από την ομάδα αυτή που πήρε μέρος στην δολοφονική επίθεση ήταν στα γεγονότα του τελικού του ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο Βόλο. Έγινε κάτι. Συνέχισε να κυκλοφορεί ελεύθερος, συνέχισε να παίρνει εισιτήρια από την ΠΑΕΠΑΟΚ, όπως και πολλοί άλλοι, να το πω έτσι, ομοειδεάτες του. Αυτό συμβαίνει βέβαια και σε άλλες ομάδες και σε άλλους συνδέσμους. Είχε και τα κλειδιά του συνδέσμου στην Παλαιόν Πατρών Γερμανού. Βεβαίως, είχε τα κλειδιά του συνδέσμου. Δεν πρόκειται λοιπόν, γιατί ακούγονται και διάφορα του στυλ, βγαίνουν οι σύνδεσμοι και διαχωρίζουν τη θέση του και λένε ότι αυτά τα στελέχη δεν ήταν δικά μας και είχαν παρισφρήσει. Πώς έχει παρισφρήσει κάποιος και έχει τα κλειδιά του συνδέσμου? Τρόπος της βίας, η ίδια η βία έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Μπορεί στο παρελθόν να υπήρχαν περιστατικά και θανατηφόρα περιστατικά, μπορούμε να θυμηθούμε το περιστατικό του Φιλόπουλου για παράδειγμα, αλλά ο τρόπος διασποράς της ίδιας της βίας, το περιστατικό αυτό, αλλά και σε άλλα που έχουμε δει, όπως είπε και ο κύριος Χαραμητούς, στο τελευταίο διάστημα, είναι διαφορετικός. Δεν έχουμε τα οργανωμένα ραντεβού θανάτου των οπαδών, ούτε την άσκηση βίας εντός ενός πλαισίου, ενός οργανωμένου αθλητικού γεγονότος. Εδώ έχουμε μία τυφλή διασπορά της βίας, έχουμε μία τυχαιότητα. Στα δικά μας τα χρόνια υπήρχε αντιπαλότητα, υπήρχε ενδιαφέρον, αλλά όλα αυτά ήταν μέσα στο γήπεδο. Τελειώνανε. Βγαίναμε έξω, φεύγαμε, γεια σας. Ξαναπεριμένουμε να συναντηθούμε στο επόμενο παιχνίδι. Δεν υπήρχαν μαχαίρια, δεν υπήρχαν πέτρες. Και αν υπήρχαν, ήταν ελάχιστες περιπτώσεις. Σήμερα είναι αδιανόητο. Και συνεχίζει και θα συνεχίσει αν δεν αλλάξει κάτι. Έχουν δίκιο τα παιδιά που είπαν ο κύριος Μόσχος δεν έπρεπε να γίνει αγωνιστική. Και βέβαια δεν έπρεπε να γίνει αγωνιστική. Στην ουσία δεν ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτούς τους ανθρώπους. Προσπαθούμε να τους αποφεύγουμε. Η Λέσχη Φιλάθλων ιδρύθηκε το 2010 με αφορμή τα επεισόδια που είχαν γίνει εδώ στο παιχνίδι της Καβάλας με τον Ολυμπιακό. Λίγες μέρες αργότερα πάρθηκε η απόφαση να ιδρυθεί η Λέσχη Φιλάθλων μόνο και μόνο για να αποτρέψουμε όσους πιτσιρικάδες σκέφτονται ότι μόνο αυτή είναι η λύση, να κάνουμε κάποια όμορφη κερκίδα για να υποστηρίξουμε τις ομάδες και τους αθλητές της πόλης μας σε οποιοδήποτε άθλημα και αν αγωνίζονται αυτοί. Γι' αυτό κιόλας λεγόμαστε και Λέσχη Φιλάθλων. Το ποδόσφαιρο ήταν βέβαια αυτό που μας ένωσε, αυτό που είδαμε και ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε πιο ενεργά. Θέλαμε να διώξουμε τη βία μακριά από το γήπεδο. Δεν έχουμε σε καμία περίπτωση εχθρικές διαθέσεις με κανέναν άλλον φίλαθλο ο οποίος υποστηρίζει την ομάδα του, όποια ομάδα και αν υποστηρίζει.